Να πάμε να δούμε μια άλλη εικόνα που ξέρουμε ότι θα σας αρέσει και εσάς πάρα πολύ. Μια ιδιαίτερη εικόνα. Μια εικόνα από άγρια βουνά, από όμορφα βουνά. Σου είπα βουνά. Εγώ στην αρχή της εκπομπής ότι θα πάρουμε τα βουνά. Ωραία. Εγώ σου το είπα. Για να δούμε λοιπόν, για να πάρουμε τα βουνά, αλλά να δούμε την εικόνα πρώτα, γιατί θα πάμε στα πανέμορφα Άγραφα να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Αλέξη Καρδαμπίκη, είναι δήμαρχος Αγράφων. Καλημέρα σας. Καλημέρα, αισιόδοξη καλημέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Πρώτα, σας βλέπουμε κοντομάνικο, αλλά πείτε μας τι θερμοκρασία έχει εκεί, γιατί στην Αθήνα είμαστε καμία 30 βαθμούς, θα έχουμε 30 συν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει γύρω στους 18 βαθμούς εδώ πέρα. 18 βαθμούς. Άρα το βράδυ είστε μπουφανάκι, δήμαρχε. Πάντα μπουφανάκι το βράδυ εδώ πέρα. Πάντα μπουφανάκι. Και αρχίζει σήμερα το φεστιβάλ, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αναρρίχησης εκεί στην περιοχή σας. Ναι, καταρχήν για πρώτη φορά μπαίνουμε και εμείς στο χάρτη της Αναρρίχησης. Είναι το πρώτο πανελλαδικό φεστιβάλ Αναρρίχησης. Αναρρηχητές από όλη την Ελλάδα έρχονται εδώ πέρα στο φαράγγι του Μπουζουνίκου και δίπλα στο πεδίο του Εύρητου. Από μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι που θέλουν να περπατήσουν, να δουν τη φύση, να δουν τα όμορφα πράγματα που σχεδιάζουμε αυτές τις δύο μέρες εδώ πέρα στην περιοχή. Έχει γίνει πολλή δουλειά από τον τοπικό ορειβατικό σύλλογο, από όλα τα μέλη του και από τον πρόεδρό του, τον Θωμά τον Ταβαρίνο. Θα αποζημιωθεί ο κάθε άνθρωπος όταν έρθει εδώ πέρα, γιατί αυτά που θα δει δεν τα έχει ξαναδεί σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας και δεν μιλάμε εγωιστικά για αυτό το πράγμα. Αν δεν έρθετε στα Άγραφα, δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε όπως λένε. Τώρα, Δήμαρχε, αν θέλει κάποιος να έρθει, για παράδειγμα, που δεν έχει ξανακάνει αναρρίχηση, μπορεί να έρθει. Υπάρχουν άνθρωποι που θα το κατευθύνουν να κάνει αναρρίχηση και να μάθει αυτό το σπορ. Βεβαίως. Καταρχήν, εδώ είναι και η Αναρρηχητική Ομοσπονδία με επίσημους εκπαιδευτές και όλα αυτά. Σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί ξεκινά τα μικρά τα παιδάκια, τα οποία έρχονται κοντά με την αναρρίχηση. Στις 12 η ώρα πάμε στο ποτάμι, για περπάτημα στο ποτάμι και μπάνιο στο ποτάμι, εδώ δίπλα. Μετά αργότερα πάμε στο πεδίο του Εύρητου για πιο ψαγμένους. Το βράδυ έχουμε την επίσημη εκδήλωση και συνεχίζουμε αύριο πάλι με παρόμοιες εκδηλώσεις και ένα μεγάλο πάρτι που είναι για όλο τον κόσμο στον Αγιάννη εδώ πέρα στην εκκλησία, την τοπική τέλος πάντων, την οποία είναι σημείο αναφοράς για όλους μας εδώ στην περιοχή. Να υποθέσω, Δήμαρχε, ότι το μπάνιο στο ποτάμι δεν είναι για πολλούς, διότι το νερό, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι παγωμένο εκεί. Είναι παγωμένο, αλλά εδώ πέρα αυτοί που έρχονται είναι ψαγμένοι. Είναι για μοιημένους. Ξέρουν ότι θα κολυμπήσουν στα καθαρότερα νερά που υπάρχουν. Όταν λέω τα καθαρότερα, εννοώ τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης. Η λίμνη των κρεμαστών μπορεί να πιει νερό εδώ που είναι δίπλα μας. Είναι και ο Χελός, το μεγάλο ποτάμι. Βέβαια, η Βρετανία έχει και τον Αγραφιώτη και τον Μέγδοβα. Έχει τρία ποτάμια. Και βέβαια, για όσους δεν ξέρουν, είναι η λίμνη των κρεμαστών. Είναι ο κοιμόμενος γίγαντας που σιγά-σιγά ξυπνάει. Και υπάρχει ενδιαφέρον από πολύ κόσμο και να την περιηγηθεί τη λίμνη, αλλά σιγά-σιγά υπάρχει και ένα ενδιαφέρον, για επενδυτικό ενδιαφέρον, κάποιοι άνθρωποι για να την αξιοποιήσουν. Κύριε Δήμαρχε, είναι ένα εναλλακτικό είδος τουρισμού, όπως μας το περιγράφετε, και οι διακοπές εκεί στο βουνό ορεινά, αλλά και η αναρρίχηση, το να το συνδυάσεις και με το σπορ της αναρρίχησης. Θέλω να μας πείτε αν υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από ξένους όσο και από Έλληνες να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ εκεί που ξεκινάτε, και ποια είναι τα ωφέλη του να πάρει κανείς μέρος σε ένα τέτοιο φεστιβάλ. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Πρώτη φορά μπαίνουμε στο χάρτη. Για να καταλάβετε, αυτό το φαράγγι πριν 5 χρόνια δεν το ξέρει κανένας. Χάρη στην προσπάθεια των παιδιών, των εθελοντών, των μελών του Ορειβωτικού Συλλόγου και μετά του Δήμου και της Περιφέρειας, το βάλαμε στο χάρτη, το πανελλαδικό χάρτη. Και μπορώ να σας πω για παγκόσμιο χάρτη. Δηλαδή, πλέον ασχολούνται με το φαράγγι του Μπουζουνίκου και με το πεδίο αναρρίχησης του Εύρετου που είναι εδώ δίπλα. Τα οποία είναι εξίσου, είναι πανέμορφα και αξίζει τον κόπο κάποιος για να τα δει. Εδώ, καταρχήν, είναι εύκολο για να δει κάποιος. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, η Πάτρα απέχει 2 ώρες από εδώ. 2 ώρες απέχουν τα Γιάννενα. Η Άρτα απέχει λιγότερο. Δηλαδή, δεν θα κάνει τόσο μεγάλο κόπο. Γιατί εδώ που βρίσκεται το φαράγγι, γιατί για άλλα μέρη ίσως είναι πιο δύσκολο. Εμείς το κέρδος που θέλουμε αυτός ο τρόπος ζωής να περάσει σε όλο τον κόσμο. Πιο πολύ δεν είναι ότι
το κάνουμε εδώ πέρα για κάποιο οικονομικό όφελος και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι δωρεάν εδώ, τα μαθήματα όλα δωρεάν είναι. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή οι δάσκαλοι που θα κάνουν μαθήματα αναρρίχησης, θα πάρουν τα παιδάκια, θα πάρουν και τους μεγάλους και θα τους μάθουν χέρι-χέρι, θα πάρουν τα μυστικά του βουνού και της αναρρίχησης, χωρίς να πάρουν κάποια αποζημίωση. Όταν λέτε γιατί παιδάκια, για τι ηλικίες μιλάμε και τι κάνουν τα παιδάκια, δηλαδή σε τι ύψος μπορεί να ξεκινήσουν να μαθαίνουν την αναρρίχηση? Έχουμε εκπαιδευτικές πίστες, έχουμε παιδάκια από 7 χρονών και πάνω, αλλά μπορεί να ξεκινήσει από 10-15 μέτρα η κάθε πίστα και ανάλογα βαθμιά να ανεβαίνει. Δεν βάζουμε ένα παιδί στην πίστα αυτή που ίσως τη δείξει εδώ ο Θωμάς, ο φίλος παιδά που μας βοηθάει, η οποία είναι πολύ δύσκολη για να ανέβει κάποιος. Τώρα, Δήμαρχε, εγώ να ρωτήσω κάτι ακόμα, διότι είναι καλοκαίρι και έχουμε συνδυάσει όλοι το ελληνικό καλοκαίρι με παραλίες. Εκεί, στο βουνό, εκεί στους 18 βαθμούς που έχετε αυτή την ώρα, κόσμος έρχεται για το καλοκαίρι, για τουρισμό? Έρχεται κόσμος και μάλιστα οι ετεροδημότες, οι δικοί μας από όλα τα μέρη και της Ελλάδος και του κόσμου, από Αμερική, από Καναδά, από Γερμανία, όλοι έχουν σημείο αναφορά στα χωριά μας. Σιγά σιγά μας μαθαίνουν για πρώτη φορά τα ξενοδοχεία μας, αυτά τα λιγοστά ξενοδοχεία που έχουμε, είναι γεμάτα αυτές τις μέρες. Γι' αυτό συνετέλεσε και αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η δράση που κάνουμε εδώ πέρα. Σιγά σιγά γίνονται πράγματα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα για την περιοχή μας. Λοιπόν, μακάρι τα καλύτερα σας ευχόμαστε, Δήμαρχε. Καταρχήν, εμείς ευχαριστούμε το φιλόξενο κανάλι σας που για άλλη μια φορά προβάλλει το Δήμο Αγράφων. Σας καλούμε εδώ πέρα να έρθετε. Θα πάρω το Βασίλη να βουτήξουμε στο ποτάμι, κύριε Δήμαρχε. Θα πάρω το Βασίλη. Σε αυτό μην παίρνεις όρκο. Σε αυτό μην παίρνεις όρκο. Θα βουτήξουμε στο ποτάμι. Αλλά για τα υπόλοιπα, ναι. Για τη βοτιά στο ποτάμι δεν ξέρω. Εδώ μπορεί να κάνετε και ορειβασία. Στα βουνά μας είναι γεμάτα από βότανα, από τσάγια, από ρίγανες. Ό,τι υπάρχει αρωματικό φυτό. Καλημέρα και στον κύριο πίσω σας που μας χαιρετά. Που είναι πίσω και μας χαιρετά. Καλημέρα σε όλους. Έλα λίγο πάνω. Έλα και εσύ λίγο, Χρήστο. Είναι φίλοι. Ο ένας πήγαινε βόλτα στο Φαράγγι, ο Χρήστος ο Κατσάδας. Και ο Παναγιώτης ο Παλιούρας είναι μέλος του Ρεποδικού Συλλόγου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Με μπουφανάκι, όπως βλέπεις. Καλημέρα.